Δίδωκε τις εαυτού μαθητές λέγον, έδωκε εις τους μαθητάς του λέγοντας, τι λέγοντας, λάβετε, φάγετε, τούτο μου εστί το σώμα, πάρετε, λάβετε. Εδώ προσέξτε παρακαλώ πάνω σε αυτό το λάβετε, να δείτε τι έχει. Όταν τους είπε λάβετε, δηλαδή πάρετε, στην απλοελληνική που το λέμε εμείς, ήθελε να επαναλάβει μια εντολή, την πρώτη εντολή που έδωσε στον Παράδεισο. Μη λάβετε από του καρπού του δένδρου τούτου. Μη λάβετε. Μην απλώσετε το χέρι σας. Και μάλιστα δεν λέει μόνο να μην απλώσετε το χέρι σας, ούτε να τον βλέπετε τον καρπόν αυτόν. Διότι η Εύα πρώτη είδε τον καρπόν και ήλθε εις επιθυμία του καρπού. Και λέγει, είναι ωραίος ο καρπός να τον βλέπεις, αλλά είναι ακόμη πιο ωραίος να τον γεύεσαι. Και πήρε και έφαγε. Ο Θεός λοιπόν είπε, ούτε να τον βλέπετε, ούτε να τον εγγύσετε, όχι να μην φάτε, ούτε να εγγύσετε, γιατί ξέρετε, το βλέπω και το εγγίζω είναι τα προήμια της πράξεως. Να το πω, η όραση και η αφή δεν είναι τα προήμια μιας πονηρής σαρκικής πράξεως. Η όραση και η αφή. Γι' αυτό λέει ο Θεός, ούτε να αγγίσετε, τίποτα, μακριά. Τότε τους είπε λοιπόν να μην λάβουν. Εκείνοι αυθαιρέτως έλαβαν και πέθαναν. Έλαβαν, έφαγαν και πέθαναν. Τώρα υπάρχει, είναι εκπληκτικό, λένε μερικοί ότι το βιβλίο της γενέσεως, η ιστορία του Αδάμ και της Εύας, είναι μύθος και τα λοιπά. Ο τρομάρα τους, δεν μπορούμε να καταλάβουμε τη θεολογία της Καινής Διαθήκης αν δεν έχουμε τα τρία πρώτα κεφάλαια της γενέσεως. Τώρα λέγει ο Θεός το αντίθετο. Εγώ σας είπα μη λάβετε γιατί θα πεθάνετε. Τώρα λάβετε και φάτε, διότι τώρα εάν δεν λάβετε θα πεθάνετε. Το αντίστροφο. Πράγματι ο Χριστός είπε, αυτός που τρώγει τη σάρκα μου και πίνει το αίμα μου έχει ζωή αιώνιον. Που σημαίνει, εάν κανείς δεν φάει τη σάρκα του Υιού του ανθρώπου, το είπε και έτσι μάλιστα, το είπε και θετικός και αρνητικός, και δεν πιει το αίμα του, δεν έχει ζωή αιώνιον. Άρα λοιπόν, ενώ τότε είχαμε την εντολή μη λάβετε, τώρα έχουμε την εντολή λάβετε. Και προσέξτε παρακαλώ, είναι εντολή, και θα έλεγα ότι είναι κορυφαία εντολή. Διότι ό,τι άλλο σου πει, τι είπε ο Χριστός του μαθητάς του, θα σας συναντήσω στην Γαλιλαία. Δεν πήγαν, δεν ήταν του θανατά η περίπτωση, δεν πέθαναν. Αλλά εδώ είναι θέμα ζωής ή θανάτου. Εάν δεν απλώσεις το χέρι σου να πάρεις τι, το σώμα και το αίμα του Χριστού. Όχι βεβαίως από το δένδρο της γνώσεως, αλλά από το δένδρο της ζωής. Διότι έγινε κατάχρησης του δένδρου της γνώσεως, και τώρα επειδή λέει ο Θεός εφύτευσε δύο δένδρα εις το μέσον του παραδείσου, το ένα το δένδρο της γνώσεως και το άλλο το δένδρο της ζωής, και το δένδρο της ζωής είναι ο Ιησούς Χριστός, είναι το σώμα του και το αίμα του. Ώστε λοιπόν πρέπει να πλώσουμε το χέρι μας, να πάρουμε
το σώμα και το αίμα του Χριστού. Λάβετε, φάγετε. Είπε φάγετε. Στους πρωτοπλάστους είπε δεν θα φάτε. Εν ημέρα φάγεστε, θανάτου αποθανείστε. Την ημέρα που θα φάτε, θα πεθάνετε με θάνατον. Τώρα, εάν δεν φάτε, θα πεθάνετε με τον αιώνιον πνευματικόν θάνατον. Το αντίθετο. Τώρα πρέπει να φάτε, γιατί τώρα με το να φάτε θα έχετε την αιώνιον ζωή. Προσέξτε κάτι εδώ. Όταν λέμε, όταν είπε ο Χριστός, είπε φάγετε. Το πνεύμα του Άγιον βέβαια το παίρνουμε, έρχεται, το λαβαίνουμε δια του μυστηρίου μάλιστα του χρίσματος και του βαπτίσματος. Αλλά γιατί ο Χριστός είπε εδώ να φάμε? Σημαίνει ότι χρησιμοποιώ τον τρόπο με τον οποίο παίρνω κάθε τροφή. Βάζω στο στόμα μου την τροφή, τη μασώ και την καταπίνω. Καταρχάς βέβαια εκφράζει ότι έπρεπε να φάγω, ενώ τώρα, ενώ τότε δεν έπρεπε να φάγω, ένα αυτό. Δεύτερον, το να φάγω εκφράζει ότι όπως η τροφή ή όποια τροφή αναδίδεται εις όλα τα μέλη του σώματος και εις το τελευταίο κύτταρο του οργανισμού, έτσι και εδώ σημαίνει ότι πρέπει να φάγω το σώμα του Χριστού, διότι αυτό αναδίδεται σε ολόκληρη την ύπαρξή μου. Προηγουμένως σας είπα για την ασχημοσύνη. Είναι κάτι πολύ ωραίο. Είναι ένα ποίημα του Αγίου Σημεών, του νέου θεολόγου, που λέγει «Κοινωνεί κάποιο πρωί». Κοινωνούσε κάθε μέρα. Κάθε μέρα είχε θεοφανία ο Άγιος Σημεών, ο νέος θεολόγος. Και σε ένα του ποίημα λέγει «Πού να βάλω και πού να κουμπίσω αυτά μου τα μέλη, τα χέρια μου, τα πόδια μου και τα γεννητικά μου όργανα». Ακούσατε εδώ. Όλα είναι θεωμένα. Όλα είναι θεωμένα. Βλέπετε τα πάντα. Δεν μπορούμε να πούμε ότι ένα μέρος του σώματος θεώνεται και το ένα άλλο μέρος δεν θεώνεται. Ότι είναι θερυπίνη περιοχή ή γεννητική είναι ακάθαρτος. Όχι. Ολόκληρο το ανθρώπινο σώμα θεώνεται, θεούται. Γιατί? Διότι το σώμα και το αίμα του Χριστού αναδίδεται σε όλο το σώμα, όπως η υλική τροφή που γίνεται αίμα. Όταν φάω ψωμί, πιο νερό, αυτά δεν γίνονται αίμα από το σηκώτι μου και πηγαίνουν έως το τελευταίο κύτταρο του οργανισμού μου. Έτσι ολόκληρος ο άνθρωπος θεώνεται. Θέλετε ακόμη ένα άλλο σημείο? Αυτό εκφράζει ότι όντως ο Υιός του Θεού σάρξ εγένετο. Έτσι λέει στο πρώτο κεφάλαιο, στο πρώτο δεύτερο στίχο. Εν αρχή είναι ο Λόγος και ο Λόγος είναι προς τον Θεό και ο Θεός είναι ο Λόγος. Ο Λόγος σάρξ εγένετο και ασκήνωσε εν ημίν. Ο Λόγος σάρξ εγένετο. Δεν λέει σώμα, λέει σάρξ. Η σάρκα είναι κάτι, μια ομοί έκφραση, ομοί έκφραση του σώματος. Γιατί το λέγει έτσι? Ήθελε ο Ευαγγελιστής Ιωάννης να δείξει ότι πραγματικά έγινε άνθρωπος ο Υιός του Θεού. Και όταν είπε στους εκείνους, τους Καπερναΐτας ο Κύριος, μετά από τον χορτασμό των πεντακισχυλίων,
να φάγουν το σώμα του και να πιούν το αίμα του, και είπε, πώς είναι δυνατόν να φάμε, λέει, τη σάρκα του και να πιούμε το αίμα του? Είδατε, να φάμε τη σάρκα του. Και ο Κύριος είπε, ποιος δεν φάει τη σάρκα μου και δεν πιει το αίμα μου, δεν έχει ζωή αιώνιον. Θέλει λοιπόν εδώ να εκφράσει το εξής, ότι όντως ο Ιησούς, ο Λόγος του Θεού, έγινε άνθρωπος και με την ανθρωπίνη του φύση τρέφει τους πιστούς και τους ενώνει με το Θεό και γίνονται κοινωνοί θείας φύσεως. Είναι εκπληκτικόν. Εκπληκτικόν.